Ανάσταση στο μαγικό σκηνικό της λίμνης του Αγίου Νικολάου προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα που αξίζει να ζήσετε από κοντά. Αυτό ήταν τις προηγούμενες ημέρες το μήνυμα που απέφθινε ο Δήμος προκειμένου να προσελκύσει επισκέπτες για την πόλη. Πραγματικά, όσοι βρέθηκαν για τον εορτασμό της Ανάστασης στον Άγιο Νικόλαο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα με τον Ιούδα να καίγεται στα νερά της λίμνης και πολύχρωμα βεγγαλικά να ζωντανεύουν το γραφικό τοπίο της, καθώς πλήθη πιστών να στέκουν ολόγυρα με αναμένες λαμπάδες στα χέρια για να ζήσουν το ξεχωριστό πατροπαράδοτο έθιμο. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της θυμών των ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Επισκόπου ημών Εκταρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ενορίας και πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως νήσου και χώρας, Χριστός Ανέστη, thank you.
Ήταν ωραία απόψη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Ένα μοναδικό θέαμα, φαντάζομαι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Ζήσαμε απόψε με την Ανάσταση, με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος προσήλθε, και η Ανάσταση είναι μια μεγάλη ελπίδα για όλους μας, γιατί όλοι ελπίζουμε ότι θα αναστηθούν οι ελπίδες μας, θα αναστηθούν τα όνειρά μας, θα αναστηθεί η αισιοδοξία μας, θα αναστηθεί η προκοπή και το μέλλον του τόπου μας. Χρόνια πολλά σε όλους και ελπίζω ότι η επόμενη χρονιά θα μας βρει καλύτερα. Φαντάζομαι ότι μαζί με τον Ιούδα που κάει και απόψε, κάει και ό,τι κακό μας έχει βρει, θα μείνει πίσω μας, και ότι αυτό που θα μείνει θα είναι η αισιοδοξία, η αγάπη και η χαρά.